Την αλλαγή που κάνει ο Βεργέτης, που βγάζει και αυτό σε ένα παίκτη. Και γιατί μην βγει κανένα και μου πει ότι διάβασε ο Βεργέτης την αλλαγή του προπονητή. Δεν είναι μπάσκετ που βλέπει ο προπονητής τι κάνει ο άλλος και αντίστοιχα προσαρμόζει την τακτική του πάνω. Την έχει κάνει την αλλαγή, ταυτόχρονα γίνονται αλλαγές στη διάρκεια του ημιχρόνου. Ναι. Λοιπόν, χάρη εξαιτίας αλλαγής χάνει το παιχνίδι. Κοίταξε, περισσότερο ο ΠΑΟΚ φταίει που δεν δημιουργεί μια κατάσταση στο ημίχρονο, κερδίζει ένα 0. Εγώ είπα ότι με Ζάιρο Μακ και δεκάρι τον Μπέλκα, τον Ροντρίγκες δεξιά και τον Λέβατς αριστερά. Πριν το μάτς το είχες πει. Πριν το μάτς. Θα είναι καλύτερα, πιο ευέλικτο. Πιο ευέλικτο. Το κάνει το 1-0. Μια χαρά. Ωραία, χαμηλά. Βρήκε τα προβλήματα πάνω στο Σαγκαρέ. Κάνει και ευκαιρίες, αν δεν ήταν εγώ ευθύς, ο Μακ μπορεί να έχει και άλλα. Και ξαφνικά βλέπεις ένα δεύτερο ημίχρονο όπου έχει βάλει αυτός ένα λόκο μπακ εκεί ανάμεσα στο Σαγκαρέ και το Ισόπλο. Ο Ισόπλος έπαιρνε και τον ρόλο του χαφ και αυτός του πήρε όλη τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Έκανε πλάκα. Ενισχύει πολύ τον άξονα του βασικά. Με τον Αλόκο, τον Σαγκαρέ, τον Ζησόπουλο, τον Ιγκλέσια και τον Κουρμπέλη που είναι βαριά κορμία, βάζει πολλούς παίκτες εκεί. Ποια πλευρά του πήρε του ΠΑΟΚ? Τη δεξιά του ΠΑΟΚ ή η αριστερή του Αστέρα. Εδώ πέρα τώρα γίνεται το πρώτο έγκλημα. Έγινε αυτό ή έγινε. Το πρώτο έγκλημα είναι το εξής. Μισό λεπτό και μια παρατήρηση. Το πρώτο γκολ που τρώει ο ΠΑΟΚ είναι. Πρέπει να συλληφθεί αμέσως όλη η άμυνα και ο τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας γιατί? Γιατί η άμυνα γιατί? Η άμυνα γιατί? Περνάει σαν χαζούς. Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος φταίει γι' αυτό? Ναι. Οι ίδιοι. Όχι, όχι. Ατομικό μαρκάρισμα σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει. Δεν είναι στημένο. Όχι. Με μια τρίπλα έφαγε τρεις. Ποιος φταίει γι' αυτό? Ποιος φταίει? Κανείς δεν το είπε. Το δεξί στόπερ. Ο προπονητής φταίει. Κανείς δεξί στόπερ δεν φταίει. Γιατί? Γιατί στην ίδια ευθεία. Και πάει στην ίδια ευθεία ένας παίχτης από τον άξονα, τρώει τον Τζιόλι που είναι πιο αργός και από το θάνατο. Που λένε οι άλλοι, κάνει ο Τζιόλι στις μπαλιές. Αυτά τα πατεωνίστηκα. Ρε φίλε, πέσε. Περίμενε. Ρε γλύκο, πέσε. Περίμενε. Α το γλύκο, ρε, δεν φταίει ο γλύκος. Δεν το χρεώνω. Α το γλύκο, α το γλύκο. Προπονητής είναι, Γιουβέντους και ιστορίες. Αυτός... Ο γλύκος. Βράς τον προπονητή σου, λέω, ποιος γλύκος, πιες τον καφέ σου να ακούσεις. Όταν παίζεις με τρία στόπερ. Ναι. Και δεν κάνει βάθος κανένας. Κίτρι και οι τρεις αργοί. Ναι. Θα βάλεις τον Βίτορ να παίξει, να πούμε. Καταρχήν δεν πρέπει να παίξει ο Κώστα πρώτον. Πρέπει να παίξει ο Μαλεζάς. Συνταξιούχος πλέον ο Κώστα. Λοιπόν, πάει ο Κώστα. Βάζεις λοιπόν το Μαλεζά, το Βίτορ και το Ζαβέλα, τριάδα. Και βάζεις το Μαλεζά για παράδειγμα, το Μαλεζά, center back, που να κάνει και λίγο βάθος. Τι σημαίνει το βάθος? Σημαίνει ότι αυτός με μία τρίπλα πήρε παραμάζωμα τρεις στόπερ πέσα στην ευθεία του, διέλυσε. Ας το γλύκο ήσυχο. Δεν φταίει ο γλύκο. Για μένα φταίει και ο γλύκο. Ας το γλύκο ήσυχο. Ο προπονητής είναι, αυτός ο οποίος φτιάχνει την άμυνά του. Και επειδή είναι Ιταλός, και επειδή είναι Γιουβέντους, και επειδή είναι το 3-5-2, βρε Ιταλός στην φιλοσοφία, η Κροάτης είναι. Τα μούτρα του Γιάννη Απολίτης, ο Πορολαχανοπόλης είναι, με αυτά τα μούτρα. Του Πιώτης, να πούμε, βοηθός του Ζήσης στον Κρόνο. Μούτρα είναι αυτά τώρα, χειρότερα από τα δικά μας. Άστο το έργο σου λέω. Βγάζει τον Κλάους, βάζει τον Κλάους μέσα. Γιατί δεν το βάζει τον Κλάους? Αλλάζει όλο το σύστημα. Εγώ, ξεστηλώ Σαγκαρέ εκείνη την ώρα. Θα κάνω πάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αποδεσμεύεις με έναν. Μπορώ να βγω και μπροστά. Θα μπορώ να βγω και μπροστά. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο Κλάος είναι δεδομένο. Είναι ο άπαλος. Κάτσε ρε κογγυρά, κάτσε ρε κογγυρά. Είσαι άπαλος. Όταν είδες την απόκριση αυτή καλή, είσαι άπαλος σε ορισμένα θέματα. Άστο να πάει στο διάλογο, δεν θέλω να μιλήσω. Όλοι ακούω, φταίει λέει ο Γλύκος. Ρε Βλάκης. Ο Γλύκος φταίει. Ο άλλος κάνει τρίπλα στην ίδια ευθεία τρία στόπερ. Στην ίδια ευθεία. Και με μία τρίπλα, του τρώει λάχανο. Ο Γλύκος φταίει γιατί το τρώει στην κλειστή γωνία. Αλλά εκεί αν είχες λίμπερο, είχες ξέρω εγώ το Μαλεζά ή τον Κώστα στα μαρκαρίσματα πιο πίσω 2 μέτρα, τον προλάβαινες, τον καθυστέραγες, ερχόταν και ο Χαφ, έκλεινε τη φάση. Δεν παίζετε στην ίδια ευθεία. Δεν παίζετε στην ίδια ευθεία. Με μία κίνηση ένας καλός διαιτητικός παίκτης σου τρώει όλη την άμυνα. Με μία τρίπλα τρεις παίκτες. Με μία τρίπλα τρεις παίκτες σου τρώει. Ο Γλύκος είναι έπεται. Έπεται ο Γλύκος. Έπεται ο Γλύκος για μένα. Εσύ πείτε ότι φταίει ο Γλύκος. Είπα φταίει και ο Γλύκος, άρα συμφωνείς. Όταν λοιπόν έχω εγώ αργό τον Σαγκαρέ με την μπάλα κάτω και τον Ζησόπουλο, ο οποίος είναι νόμος ακουμουνιστής το 48 πάνω στο βουνό. Πολύ δυνατά, πολύ καλά κορμιά. Και ένα Ιγκλέσιας πολύ αργό χαμηλά. Πολύ αργό χαμηλά. Πάω και βάζω στους αργούς αργό. Ποιο, τον Κλάους. Εκεί λοιπόν ο προπονητής ο μεγάλος. Ο προπονητάρας της ΑΕΚ, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο πάρεσε το κουτσάρισμά του, το πήρε τον πόντο 0-0, κάνει το εξής. Αφήνει τον Ζάιρο μέσα, αφήνει τον Μπέλκα μέσα, αφήνει τον Μακ μέσα.
αφήνει τον Ροντρίγκες δεξιά, τον Λέοβατς αριστερά. Τραυματίζει και ο Λέοβατς. Βγήκε τραυματισμένος ο Λέοβατς. Δεν το γνωρίζω. Τι τον το γνωρίζεις, τι, δεν βγήκε. Δεν ήταν τραυματίας ο Λέοβατς. Δηλαδή πρέπει, αν, όταν γίνεται μια αλλαγή να ξέρουμε αν είναι. Ναι, φυσικά. Εγώ πήρα τον Καραγιάννη. Δεν άκουσα γιατί. Δεν άκουσα. Εγώ πήρα τον Καραγιάννη τηλέφωνο του Μέντροσμαν, του λέω ρε φίλε, ο Ζάιρο έχει κανένα πρόβλημα. Μου λέει όχι. Και μπαίνει ο Κλάους εκεί στο 46, ναι. Με σαγκάζει. Διαβάζω το ρεπορτάζ του αγώνα στο τέλος. Και μου λένε ποιοι τραυματίες κάποιοι. Δεν άκουσα για τραυματίες. Μισό. Το ρωτάω. Δηλαδή παίζει ο Σαγκαρέ με τον Ζησόπουλο και εξάρει ο Ιγκλέσιας. Ναι. Και αυτός πήγε σε αυτούς τους αργούς και έβαλε τον Κλάους. Ναι. Που θα δοθούν ευκαιρίες στον ΠΑΟΚ χαμηλά να βγει μπροστά τώρα γιατί θα βγουν αυτοί μπροστά γιατί χάνουν. Ναι. Και μετά κάνει το εξής. Πετάζει τον Ροντρίγκες έξω αριστερά, σε αριστερό back half και βάζει ρε παιδιά, εκεί θέλει απόλυση. Εκεί θέλει απόλυση ο προπονητής. Και με τον Κλάους θέλει απόλυση γιατί σε αργό βάζω γρήγορο. Τον έχω. Δεν φοβάμαι. Σε αργό βάζω γρήγορο. Και όταν έχω το σκορ 1-0, ενώ το κάνει πολύ ωραία με την αλλαγή προχθές με τον Παναθηναϊκό που δεν έβαλε τον Κλάους και έβαλε τους γρήγορους, και εκεί προηγεί το 1-0. Και σου λέει τώρα θα ανοιχτούν αυτοί ο Παναθηναϊκός. Έχω ίδια κατάλεγου άλλε. Έχω Κουτρουμπί, εξάρι. Και έχω τον Ταυλαρίδη, τεσάρι, υπό δύο αργούς. Θα πάω να πέσω με τον Ζάιρο, τον Μάρ και τον Μπέλκα πάνω στους αργούς. 1-0, 2-0, 3-0 το πήρε. Εδώ γιατί το αλλάζει. Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα πρώτο. Και ερώτημα δεύτερο. Εστάθηκε ενοχλήσεις. Ναι, ωραία. Εστάθηκε ενοχλήσεις ο Λέοβατς. Και με βάζει μέσα, ας πούμε, με βάζει μέσα τον Σάμπο. Γιατί να με βάλεις τον Σάμπο, εκεί. Back half, 1-93, να πάρω όλη την πλευρά. Πρέπει να είσαι ανόητος. Εστάθηκε ενοχλήσεις. Θα βάλεις εκεί πάνω τον Ροντρίγκες, όπως τον έβαλες, και θα βάλεις τον Σκόνδρα δεξί back. Δεν χρειάζεται ανεβάσματα από το Σκόνδρα, το έχει το μάτσο 1-0. Το καταλαβαίνεις το έργο. Πολύ απλό. Πολύ απλό είναι το έργο. Άρα λοιπόν, έχεις Σκόνδρα να βάλεις δεξί μπακ, πας που ανακατεύεις όλη την ομάδα. Θες λίγο μου πετάς τώρα πριν και αριστερά. Και με βάζεις το Σάμπο. Δηλαδή ο Σάμπο δεξί μπακ χαφ. Δεν κολλάει. Μα δεν γίνεται, μα αυτός είναι αργός στο κέντρο. Σωματοτυπικά δεν γίνεται. Σωματοτυπικά δεν. Μα αυτός για να σταθεί στον ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει μαζί με τον Κάτσε, δίδυμο. Και αν βγει, γιατί δεν είναι ποιοτικό, είναι το διόλι. Είσαι υπέρ της γνώμης ότι σε ένα παιχνίδι που σου βγαίνει μια ομάδα, υπάρχει λόγος, αν δεν υπάρχει τραυματισμός, να αλλάξει κάτι. Βεβαίως. Υπάρχει. Βεβαίως. Γιατί. Μπορεί να δω αδυναμία και να χτυπήσω. Και να βάλεις τρίτο στόπερ. Ναι, μπορεί να βάλω. Ή να βάλεις ένα επιθετικό ακόμα. Μπορεί να βάλω ένα επιθετικό, μπορεί να βάλω στον Κολάσα, αν είχα ένα χάβ να βάλω. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε και κλπ. Δηλαδή εμείς τον κρίνουμε βάση εξέλιξη του αγώνα ή λέμε ότι. Όταν μου βγαίνει εμένα το μάτσο 1-0. Το οποίο το σκύνω. Και είναι άριστο το σκύνω πολύ ωραία. Πολύ ωραία στημένο. Με Ροντρίγκες κτλ. Δεν κινδύνευσε ο Πάοκ στο πρώτο. Ποιος ο λόγος να βάλω αργό πάνω στο Σαγκαρέ, ναι. Ενώ έχω γρήγορο, που σημαίνει ότι αυτός για ποιο λόγο χαμηλά να μην τον έχω να τον βγω. Πάνω στα center back του που είναι αργά με τον Μπέλκα του Μάρκο. Θα κερδίζει 1-0. Ναι, ρε, ναι. Λόγο να βάλω τον Κλάους. Ένα, αυτή είναι η ερώτηση. Μία. Και η δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει λόγος αλλαγής για σένα. Όχι, δεν υπάρχει. Άρα πρώτο λάθος ότι κάνει αλλαγή. Πρώτο λάθος είναι αυτό. Το δεύτερο λάθος είναι ότι βγαίνει ο Λέοβατς. Δεύτερο είναι η αλλαγή που κάνει. Κάνει αλλαγή, λέει, έχει ενοχλήσεις. Όχι. Το δεύτερο είναι η αλλαγή που κάνει. Και τρίτο είναι η αλλαγή του Λέοβατς που βάζει το Σάμπο. Βάζει το Σάμπο δεξιά. Που ο Σάμπο. Δεν μπορεί. Ο Σάμπο είναι για τον άξονα. Λοιπόν, ο Σάμπο θα μπει στη θέση του Κολάσα. Του Τσιόλι. Όχι του Τσιόλι, ο Τσιόλι πήγε καλά εχθές. Όχι γενικά, γιατί έχουν παρόμοιο σωματότυπο. Ο Σάμπο μπορεί να μπει στη θέση του Πέλκα, για παράδειγμα, να το κρατήσω. Για να βάλω και ύψος. Να βάλω τον Κολάσα, ας πούμε, δεκάρι στη θέση του Πέλκα. Okay. Να βάλω τον Τσιόλι με τον Σάμπο, δεξιά τον Σκόνδρα και αριστερά να πούμε να έχω τον Ροντρίγκες. Για τον Ροντρίγκες, πόσο καιρό σου φανάζω ότι για δεξιά είναι το παιδί, δεν είναι για αριστερά. Και για αριστερά είναι το παιδί. Πιο καλά είναι δεξιά, ναι. Είναι η μεριά του, του ναι, πάει. Ναι, καλά είναι. Και έκανε κοιλιά όταν τον έβαλα παριστερά. Ναι. Το γυρνάει τώρα παριστερά και γύρεται όλη η ζημιά. Έχει τον προπονητή το 1-0. Άνω τελεία. Έχει τον προπονητή να πει ο σίγουρο δεύτερο. Ο σίγουρος δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Στο 1 τρίτο του πρωταθλήματος δεν βγαίνει η Ευρώπη. Ερώτηση. Εάν αυτό δεν είναι εξαιρετικό. Σήμερα. Σήμερα, ναι. Γιατί να απολυθεί. Τι θα γιατί να απολυθεί. Θα σου πω. Γιατί να μην απολυθεί. Θα σου πω. Γιατί να μην απολυθεί. Να σου απαντήσω. Για πες. Γιατί λες, να μην απολυθεί. Ο ΠΑΟΞΙΣ, ναι, ο οποίος είναι συμπαθής ο Κούντος. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι για εκτός. Όχι. Λοιπόν. Το ρόστερ τη Τσέλσι είναι για 15ο. Πρέπει να απολυθεί ο Μουρίνιο. Τι λες. Αυτό που σου λέω. Ο Αρσέν Βενγκέρ όταν ξεκίνησε, ναι.
ο μεγάλος προπονητής της Manchester United, τον Σερ Αλεξ Φέργκσον, που κόντευε να πέσει, έπρεπε να απολυθεί, που μετά την έκανε κυρίαρχο, έχουμε μάθει την Ελλάδα και δεν το επιτρέπω σε σένα που το αγαπάς πάρα πολύ. Πρέπει να απολυθεί. Άνω τελεία, όχι. Σε σένα δεν το επιτρέπω να ακούω τέτοια πράγματα. Όχι, κόκκινε, συνομάδα σου. Γιατί πουλάς ελληνικό πνεύμα τώρα. Συνομαδούλα σου τη μικρή. Ποια είναι η ομάδα? Ο Ηρακλής. Είσαι και φαίνεσαι μικρό. Θα πει σε μένα την ομάδα μου μικρή. Η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη. Συνομαδούλα σου τη μικρή έφαγε ολόκληρο μπουμπέγκο εσύ. Συνομαδούλα σου. Για ποιο λόγο? Δεν με νοιάζει για ποιο λόγο. Γιατί και εδώ υπάρχουν λόγοι. Και εδώ υπάρχουν λόγοι. Συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Δεν συγκρίνω καθόλου ανώμια πράγματα. Δεν πρόσβαλε την ιστορία του ΠΑΟΚ ο προπονητής. Τι δεν πρόσβαλε? Δεν πρόσβαλε την ιστορία του ΠΑΟΚ. Έκανε λάθος. Άλλο κάνω λάθος. Ο εργαζόμενος θα κάνει και λάθη. Ο εργαζόμενος θα κάνει και λάθη. Πήρε τον τέρμα τον Παναθηναϊκό. Αλλά έκανε πολύ ωραία κίνηση συνάμα. Εντάξει, τον βοήθησε όμως και ο διαιτητής. Δεν είναι. Και με την Άκη έπαιξε μεγάλη μπάλα. Άκου λίγο. Το βοήθησε και ο διαιτητής. Εσύ είσαι το χορτάρι, εμείς είμαστε εκτός. Άκου λίγο για Γιάννενα. Και δεν έχει καμία ενημέρωση πώς παίζουν τα Γιάννενα, χάνει από στρατηγική, με την Ξάνθη δεν παίρνει ρίσκα σε μια ομάδα που δεν έχει ταχύτητα στην κόντρα, μένει στο 0-0, ναι. Πολύ ωραία, με τον Ολυμπιακό πάντεξ πρωτοβουλία στην Τούμπα στο 20 λεπτό είναι 2-0, στα στημένα χτυπήματα δεν διορθώνει τίποτα όσον αφορά τον αέρα του, δεν διορθώνει τίποτα. Σε κανένα από όλα αυτά δεν έχει άδικο. Παίζει συνέχεια τη. Σε όλα έχει δίκιο. Όποτε μπορώ να απαντήσω, θα σου πει το λόγο. Βγαίνει στο ραδιόφωνο και λέει στις δηλώσεις ότι ξέρω εγώ στην Γιουβέντους μας είπαν ότι πρέπει να του. Σε όλα έχει δίκιο. Απάντηση θέλει. Βγήκε στο. Απάντηση θέλει. Θα ολοκληρώσω, θα μου πει. Βγαίνει στου ρεπόρτερ και κάνει παραμύθι πώ θα χωρέσει τον Μπερμπάντοφ μαζί με τον Κλάους. Και εγώ βγαίνω και λέω λέει βλακίες γιατί αυτό δεν γίνεται. Τελείωσε ο χρόνο. Δικαιολογάμαστε κτλ. Πάει λοιπόν σε αργό παίχτη. Βάζει αργό, ναι. Και βάζει ένα παίχτη, ένα 92 γαϊδούρι, στα πάρει όλη την πλευρά. Έγκλημα ποδοσφαιρικό. Ωραία. Έχει χάσει. Την απάντηση θα δώσω. Έχει 17 εκατομμύρια μπάντες, πώς το διάλογο έχει 15. Και είναι πίσω από τον Πανιόνιο, πίσω από την Τρίπολη. Σήμερα, ναι. Περιμένω εγώ αύριο. Πάμε παρακάτω. Είναι τι απόλυση. Όχι. Θα περιμένεις. Να περιμένω, ρε. Όχι, δεν περιμένω. Το είπα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τελείωσε. Και επειδή δεν ακούς τον συνεργάτη σου. Τελείωσε. Και κανέναν δεν ακούς γιατί θα γύρισε και δεν ακούω κανένα. Ο ποδοσφαιρικός εγωισμός δεν έχει όριο. Τι έγινε. Λοιπόν, και. Λοιπόν, είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι σκοτσέζικο ντους. Μία κρύο, μία ζέστη. Δεν ξέρω, ρε κόκκινα, τι λοιπόν, λέει κοντούς, εκεί που το χάρηκες 15 λεπτά, όποιος του αρέσει το ποδόσφαιρο και δεν βλέπει παροπίδες στην μπάλα. Με τον Παναθηναϊκό 15 λεπτά ήταν το πιο στο ποτήριο κινικά, ΠΑΟΚ. Κινικά. Έπαιξε πολύ ωραίο. Ένα τέταρτο, πολύ ωραίο. Βέβαια. 15 λεπτά ήταν. Φανταστικό. Γιατί αλλάζει λέξη, δηλαδή. Βέβαια. Και να το κάνει δικό σου. Βέβαια. 15 λεπτά ήταν να το χαρίσει πραγματικά. Κάνω, δεν έχω ανάγκη. Λοιπόν, γιατί έχω ανάγκη εγώ. Ξέρω. Εσύ το κάτσε όμως. Λοιπόν, με την Μπρόντι κάποιες ενέργειες, κάτι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτής της φιλοσοφίας με τόσους καινούργιους παίκτες. Θα το δείτε πολλές φορές αυτό το έργο μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.